Δημόσια συγγνώμη αναγκάστηκε να ζητήσει η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων μετά το σάλο που ξέσπασε όταν εισπράκτορας κατέβασε από λεωφορείο 15χρονο μαθητή, ο οποίος δεν είχε το ακριβές αντίτιμο για το εισιτήριο. Αυτό δεν διέπει τη φιλοσοφία του ΚΤΕΛ. Το απαράδεκτο περιστατικό εξελίχθηκε χθες το μεσημέρι. Ο 15χρονος είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο για να επιστρέψει μετά από προπόνηση από το Δαράτσο στον Πλατανιά όπου εργάζεται ο πατέρας του. Εξαιτίας του καύσωνα, το παιδί χρειάστηκε νωρίτερα να αγοράσει ένα μπουκαλάκι νερό, με συνέπεια να μείνουν στην τσέπη του 2 ευρώ αντί για 2 ευρώ και 10 λεπτά που ήταν το αντίτιμο του εισιτηρίου. Η μεριά μου θα ζητήσω άλλη μία φορά συγγνώμη για το περιστατικό. Ήταν ένα τυχές περιστατικό. Από υπερβάλλοντα ζήλο η εισπράκτορας ενήργησε όπως ενήργησε. Εποχική εισπράκτορας με υπερβάλλοντα ζήλο ανάγκασε το 15χρονο να αποβιβαστεί από το λεωφορείο στην Αγία Μαρίνα με συνέπεια να περπατήσει μέχρι το Πλατανιά κάτω από τον καυτό ήλιο και να φτάσει εξαντλημένο στον προορισμό του, καθώς πάσχει από άσθμα. Δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο, βοηθάει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως μπορεί. Το ΧΤΕΛ είναι ένας δημόσιος συγκοινωνιακός φορέας που σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τον κόσμο, αλλά και να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο εκεί που πρέπει. Εξοργισμένος ο πατέρας του 15χρονου τηλεφώνησε στη διοίκηση του ΚΤΕΛ, καταγγέλλοντας το περιστατικό το οποίο έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του ανήλικου μαθητή. Εκ μέρους της διοίκησης του ΚΤΕΛ, ο σταθμάρχης κ. Τσουπάκης ζήτησε δημόσια συγγνώμη, εξηγώντας πως η υπάλληλος κλήθηκε σε απολογία, ενώ υπογράμμισε ότι ανάλογες συμπεριφορές δεν χαρακτηρίζουν το ΚΤΕΛ Χανίων, το οποίο στέκεται πάντα στο πλευρό των ευάλωτων πολιτών. Τώρα την έχουμε καλέσει σε απολογία, έχει κάνει μια πρώτη δήλωση, αλλά σε αυτό δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο τι δήλωσε.